Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή, η γνωστή πια εκπομπή, μέσα στο κανάλι Word of God, το χριστιανικό αυτό κανάλι, που κηρύττει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, ελπίζουμε, με τη χάρη του Χριστού. Είναι λοιπόν η γνωστή αυτή η εκπομπή, μέσα από την οποία τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια, απορίες, διαφωνίες, εν πάση περιπτώσει, οποιασδήποτε απόψεις μας στέλνετε στη διεύθυνση την οποία φαίνεται τώρα πολύ καθαρά μέσα στην οθόνη σας, εμείς σχολιάζουμε με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού και πάντοτε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα διαβάσουμε μία ερώτηση του Κώστα που γράφει. Είναι γραμμένο Ιωάννης ε29 και θέλουσιν εξέλθει η πράξατες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, η δε πράξατες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως. Η πράξατες τα αγαθά είναι η πρώτη ανάσταση ή είναι και άλλη ανάσταση μετά τη χιλιετή βασιλεία για δικαίους ανθρώπους και θα γίνει μαζί με αυτούς που είναι άδικοι για να κριθούν και να δικαιωθούν? Ναι, αγαπητέ Κώστα, να διαβάσουμε πρώτα το εδάφιο το οποίο μας αναφέρεις και είναι από το κατά έννοιν Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και 28 και 29 εδάφιο. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα, καθήν πάντες, η εν της μνημείς θέλουσι ακούσει την φωνήν αυτού και θέλουσι εξέλθει η πράξατες στα αγαθά εις ανάσταση ζωής, η δε πράξατες στα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Πράγματι μιλάει ο Λόγος του Θεού για δύο αναστάσεις, για την πρώτη ανάσταση και για τη δεύτερη ανάσταση, για την πρώτη ανάσταση που είναι ανάσταση ζωής και για τη δεύτερη ανάσταση που είναι ανάσταση κρίσεως. Ας δούμε τώρα ποιοι είναι οι πράξαντες τα αγαθά και ποιοι είναι οι πράξαντες τα φαύλα. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο ΚΕ, 25 κεφάλαιο και από το 31 εδάφιο. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουσι συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερυφείων και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Μιλάει λοιπόν ο Λόγος του Θεού για την τελική κρίση, η οποία είναι δοσμένη από το Θεό στον Ιησού Χριστόν, γιατί είναι ο Θεός, αλλά είναι και ο Υιός του ανθρώπου. Και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι εκείνη την ημέρα θα χωρίσει ο Χριστός, όπως χωρίζει ο ποιμένας, ο τσομπάνης τα πρόβατα εκ δεξιών και τα θέτει εκ δεξιών και τα ερήφια τα οποία θέτει εξ αριστερών. Έτσι θα κάνει λοιπόν και ο Κύριός μας, θα θέσει τους δικαίους εκ δεξιών του και τους αδίκους εξ αριστερών του. Στη συνέχεια, τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, δηλαδή τους δικαίους, έρθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και στη συνέχεια εξηγεί τι σημαίνει οι πράξαντες τα αγαθά. Διότι επίνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με νεδίσατε, εισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Αυτά είναι λοιπόν οι πράξαντες τα αγαθά και τα έργα τους τα αγαθά. Πεινασμένος, διψασμένος, ξένος, γυμνός, ασθενής και εν φυλακή και με φροντίσατε, λέει ο Χριστός. Τότε οι δίκαιοι που θα ακούσουν τα λόγια αυτά του Χριστού
θα απορρίσουν και θα πούνε «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, ξένο, γυμνό, ασθενή ή εμφυλακή και σε φροντίσαμε?» Και θα απαντήσει ο Κύριος μας στο 40 εδάφιο. «Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, εφόσον κάματε εις έναν τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ κάματε». Δηλαδή, εφόσον κάματε σε έναν οποιονδήποτε από τους αδελφούς σας μέσα στην Εκκλησία, στην πραγματικότητα το κάματε σε μένα, καθώς εκπληρώσατε όλον τον νόμο δια της υπακοής της καινούργιας εντολής που έδωσε ο Χριστός στην Εκκλησία, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Κάνατε δηλαδή αυτό το οποίο θα έκαμα εγώ. Και επειδή είμαι ανεστημένος και στέκομαι στα δεξιά του Πατρός, εσείς κάματε αυτά τα οποία στην πραγματικότητα εγώ δεν μπορούσα να κάνω, όπως και εγώ κάνω για σας αυτά τα οποία εσείς δεν μπορείτε να κάνετε. Αντιθέτως τώρα θα δούμε ποιοι είναι οι πράξαντες τα φαύλα, που είναι οι άδικοι, και τι δεν έπραξαν. Και αποκριθείς και τότε, λοιπόν συνεχίζω, «Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς, σας λέγω, εφόσον εκάματε σε ένα τούντον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, σε με κάμετε. Τότε θέλει πει και προς τους εξαριστερών, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον δια το διάβολον και τους αγγέλους αυτού». Τους αποστέλει λοιπόν στο πύρτο αιώνιον, στο πύρτο εξώτερον, το οποίο δεν είναι ετοιμασμένο για τους ανθρώπους από το Θεό, γιατί ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους. Είναι το ωραιότερό του και το πιο ευλογημένο του πλάσμα. Αλλά είναι φτιαγμένο για τον άγγελο και τους διαβόλους του και τους αγγέλους του, τα δαιμόνια δηλαδή, που απεστάτησαν από την υπακοή τους στο Θεό και στην Βασιλεία των Ουρανών. Και η αιτία που στέλνει τους αδίκους ανθρώπους αυτούς στο σπίρτο εξώτερον είναι «διότι επίνασα και δεν μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και με δεν με νεδίσατε, ασθενής και εμφυλακή και δεν με επισκεφθήκατε». Δεν έπραξαν αυτό που όφυλαν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δηλαδή τη φροντίδα, την αγάπη που ο Χριστός θέλει να δείχνουμε μέσα στην Εκκλησία Του και μέσα στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. «Τότε θα αποκριθούν οι άδικοι προς αυτόν λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή εμφυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε?» Τότε θα αποκριθεί προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώσον δεν εκάματε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ κάματε. Εφόσον δεν κάνατε σε έναν των ελαχίστων των ανθρώπων που έφερα δίπλα σας, στην πραγματικότητα ούτε και σε μένα κάμετε. Και τελειώνει ο λόγος του Θεού, και έτσι θα απέλθουν αυτοί οι σκόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι οι ζωήν αιώνιον. Αυτά λοιπόν ως προς την Ανάσταση ζωής, όπως λέει η Γραφή, και την Ανάσταση κρίσεως και τα έργα τα οποία θα πράξουν οι δίκαιοι, τα αγαθά, και τα έργα τα οποία έπραξαν οι άδικοι, τα φαύλα. Ας δούμε όμως τώρα τα περί Αναστάσεως. Υπάρχει λοιπόν η πρώτη Ανάσταση και μπορούμε να τη δούμε γραμμένη στην Αποκάλυψη. Διαβάζω στη σελίδα, μισό λεπτό να το βρω, είναι λοιπόν στο κάπα κεφάλαιο, στο κάπα κεφάλαιο σελίδα 1100, λέει ο Λόγος του Θεού: «Μακάριος και Άγιος ως της έχει μέρος εις την πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει με ταυτού χίλια έτη». Η πρώτη Ανάσταση λοιπόν είναι για μέν την Εκκλησία του Χριστού, η αρπαγή της Εκκλησίας, όπως την περιγράφει στο 17ο κεφάλαιο ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, και λέγει: «Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη, θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται.
Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστεν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγωση προς αυτόν, που κύριε, ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσιν συναχθεί η αετή. Είναι λοιπόν η μέρα εκείνη, κατά την οποία ο Χριστός θα έρθει να αρπάξει, να παραλάβει την εκκλησία του, όπως είναι γραμμένο, ότι στο τέλος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και θα παραλάβει τους αποθανώντας εν Χριστώ πρώτον και ταυτόχρονα τους ζώντας πιστούς θα αρπάξει για να είναι όλοι οι χριστιανοί, οι αποθανώντες εν Χριστώ και οι ζώντες εν Χριστώ μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει όταν η αμαρτία, και αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, δηλαδή όταν ξεπεράσουν οι άνθρωποι κάθε όριο υπομονής και μακροθυμίας του Θεού, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στον καιρό του Νόε, που η αμαρτία έφτασε στο πλήρες και ο Κύριος έφερε κατακλυσμό και σώθησαν μόνο 8 ψυχές, ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 παιδιά του και οι 3 νύφες του, ή όπως έγινε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπου η αμαρτία έφτασε πάλι στο πλήρες και ο Κύριος έστειλε τους αγγέλους να αρπάξουν στην πραγματικότητα τον Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του, ώστε να έρθει η καταστροφή στα Σόδωμα και τα Γόμορα και να απολεστούν άπαντες. Άρα πριν από μια οποιαδήποτε μεγάλη καταστροφή, ο Κύριος αρπάζει, όταν η μακροθυμία του φτάσει στο τέλος, αρπάζει τους δικαίους, ώστε ούτε ένας δίκαιος να μην απολεστεί μετά το δικαίον. Όταν λοιπόν φτάσει η αμαρτία πριν, μέσα στην περίοδο της χάριτος, στο πλήρες, τότε θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του, δεν θα μείνει πια κανένας δίκαιος κάτω στη γη και τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο άνομος της ανομίας, ο υπερερώμενος, εις παν λεγόμενον Θεό εισέβασμα. Και θα υπάρξει μία περίοδος 7 χρόνων, που είναι η τελευταία εβδομάδα που έδωσε ευκαιρία ο Θεός, τελευταία ευκαιρία στο λαό Ισραήλ να επιστρέψει και να μετανοήσει, πράγμα το οποίο έγινε καθώς υπήρχε πια το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, αλλά όχι πια η σωτηρία όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αλλά η σωτηρία όποιος δεν βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και όποιος δεν προσκυνεί στην εικόνα του θηρίου, του Αντίχριστου. 7 χρόνια τρομακτικά, όπου θα υπάρχει αφενός μεν η οργή του Αντίχριστου και του Διαβόλου επάνω στους πιστούς και ιδιαίτερα στο λαό Ισραήλ, ο οποίος θα δεχθεί εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, όπως λέει η Γραφή, καθώς ο Θεός θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών, αλλά θα υπάρχει επίσης και η οργή του Διαβόλου και του Αντίχριστου και πάνω σε όλους τους ανθρώπους από τα έθνη, οι οποίοι τελικά θα πιστέψουν ότι αυτός ο Αντίχριστος δεν είναι ο Μεσσίας, αλλά είναι ο άνθρωπος του Διαβόλου, θα δεχθούν τον Ιησού Χριστόν και αυτοί θα υπακούσουν στο κήρυγμα, το οποίο θα γίνεται τα πρώτα 3,5 χρόνια από τους δύο προφήτες, τους οποίους θα ξεσηκώσει ο Θεός από το λαό Ισραήλ, αλλά και από τους 144.000 του λαού Ισραήλ, τους οποίους απαρχής θα σφραγίσει ο Θεός για να φέρουν το Λόγο του Θεού την εφταετία του Αντίχριστου. Και επιπλέον το κήρυγμα θα γίνεται και από αγγέλους στον ουρανό, οι οποίοι θα γυρίζουν όλη την οικουμένη, όλη τη γη, πετώντας και θα λένε σε όλους τους ανθρώπους, μη βάλετε το χάραγμα του Αντίχριστου και μην προσκυνήσετε την εικόνα του. Αυτό το κήρυγμα θα κρατήσει, όπως είπαμε, 7 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει, εκτός από την οργή του Αντίχριστου και του Διαβόλου για τους πιστούς, θα υπάρχει και η φοβερή οργή του Αρνίου, όπου θα επιφέρει 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες και εν τέλει 7 πληγές. Και όταν πια φτάσει η μακροθυμία πάλι στο πλήρες, τότε θα λάβει χώρα η πρώτη Ανάσταση των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή του λαού Ισραήλ, αλλά και όλων των ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν ιδιαίτερα στην εφταετία του Αντίχριστου και πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και δεν έλαβαν το χάραγμα του Αντίχριστου και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Αντίχριστου. Και τότε πάλι θα γίνει η
πρώτη Ανάσταση αυτών των ανθρώπων, η οποία περιγράφεται στο Λόγο του Θεού. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο να διαβάσουμε από το ΚΔ το 24 κεφάλαιο και το 29 εδάφιο. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ότι τέτοια θλίψη που δεν έγινε ποτέ ούτε πρόκειται να γίνει επί της γης, γιατί προέρχεται από την οργή του αρνίου, έτσι ώστε ο ήλιος να σκοτιστεί, η σελήνη να μην δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες να πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών να σαλευθούν. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε φυλέ της γης. Και θέλουσι ειδή τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται επί των λεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και να η πρώτη Ανάσταση της Παλαιάς Διαθήκης και των εσφαγμένων και ταλαιπωρημένων της εφταετίας του Αντίχριστου πιστών, 31 εδάφιο διαβάζω, και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης, και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Άρα, η πρώτη Ανάσταση για την Εκκλησία πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και όταν την περίοδο της Χάριτος η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, η πρώτη Ανάσταση της Παλαιάς Διαθήκης στο τέλος της 70ης εβδομάδος ή της τελευταίας εβδομάδος που έδωσε ο Θεός για το λαό Ισραήλ και για όλους όσους πιστεύσουν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο θα λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, και όσοι θέλουν να ζήσουν να μην βάλουν το χάραγμα όπως είπαμε και μην προσκυνήσουν την εικόνα τους, θα λάβει χώρα πάλι πριν τη μεγάλη εκδίκηση του Θεού, η οποία θα λάβει χώρα κατά την Δευτέρα Παρουσία, η οποία θα γίνει στη συνέχεια. Αφού δηλαδή ολοκληρωθεί η πρώτη Ανάσταση με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, ενώ του Χριστού η αρπαγή θα γίνει από τον ίδιο τον Χριστό, η επισύναξη η τελευταία θα γίνει από τους Αγγέλους, τότε ο Κύριος τότε ο Θεός θα πραγματοποιήσει το γάμο του αρνίου, όπως είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη στην σελίδα 1099 στο 19ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 7 εδάφιο, 19ο κεφάλαιο 7 εδάφιο, «Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασεν αυτήν και έδωσε εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Είναι ο γάμος λοιπόν, όπου παρίσταται ο νυμφίος ο Χριστός και η νύμφη που είναι η Εκκλησία, αλλά παρίστανται και οι φίλοι του νυμφίου, καθώς είναι και γραμμένο στο 9 εδάφιο, και λέγει προς εμέ, «Γράψον μακάρι οι κεκλειμένοι εις το δείπνο του γάμου του αρνίου». Υπάρχουν λοιπόν και οι φίλοι του νυμφίου κεκλειμένοι, που είναι αυτοί που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή οι ανεστημένοι, Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι εσφαγμένοι της εφταετίας του Αντίχριστου. Κατά αυτόν τον τρόπο εξηγήσαμε, είδαμε μέσα από το Λόγο του Θεού την πρώτη Ανάσταση. Όμως ο Λόγος του Θεού μιλάει και για πρώτο θάνατο. Ο πρώτος θάνατος είναι ο φυσικός θάνατος του ανθρώπου, όπου αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα του ανθρώπου. Υπάρχει όμως τώρα και η δεύτερη Ανάσταση, καθώς και ο δεύτερος θάνατος. Η δεύτερη Ανάσταση περιγράφεται πάλι στην Αποκάλυψη, στο Κάπα κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, που είναι η Ανάσταση κρίσεως για τους αδίκους που έπραξαν τα φαύλα. Και διαβάζω από το 11 εδάφιο του 20ου κεφαλαίου. «Και είδων θρόνων λευκών μέγαν, και των καθήμενων επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά, και είδων τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν, και βιβλίων άλλων ηνύχθη το οποίο είναι της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά έργα αυτών». Και εδώ τώρα η δεύτερη Ανάσταση. «Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτοί νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών, και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος».
Άρα λοιπόν υπάρχει και ο δεύτερος θάνατος που είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου πια του αναισθημένου από την παρουσία του Θεού, ο οποίος ρίπτεται στη γέννα του πυρός. Και η δεύτερη Ανάσταση, όπως είπαμε, είναι η Ανάσταση των αδίκων, δηλαδή όλων αυτών των ανθρώπων, των οποίων τα ονόματα δεν ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αυτή λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, είναι η πρώτη Ανάσταση και ο πρώτος θάνατος, όπως και η δεύτερη Ανάσταση και ο δεύτερος θάνατος. Τώρα, εάν θα υπάρξει σωτηρία στη δεύτερη Ανάσταση, δηλαδή αν θα υπάρξουν σωσμένοι στην χιλιετή βασιλεία, φαίνεται για δύο λόγους ότι δεν υπάρχουν. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα λάβουν μέρος στη βασιλεία των ουρανών όσοι λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, που όπως είπαμε για την Εκκλησία είναι η αρπαγή και για τους Αγίους τους λοιπούς είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Όμως στην χιλιετή βασιλεία, όπου θα βασιλεύσουν 1000 χρόνια και θα είναι ιερείς και βασιλείς του υψίστου οι Άγιοι, οι οποίοι θα είναι αναισθημένοι ύστερα από την πρώτη Ανάσταση, θα βασιλεύσουν στην Ιερουσαλήμ με βασιλιά τον Χριστό, πάνω στους ανθρώπους οι οποίοι θα επιβιώσουν τελικά επί της γης, ενώ έχουν βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο και έχουν προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου, και στα παιδιά τους, τα οποία θα γεννιόνται μέσα στη χιλιετή βασιλεία, μέσα σε μια περίοδο όπου δεν θα υπάρχει διάβολος, γιατί θα είναι φυλακισμένος και δεμένος για 1000 χρόνια. Οπότε οι άνθρωποι, μη όντως του διαβόλου, μη υπάρχοντος του διαβόλου ελευθέρου, θα ζούνε 1000 χρόνια, όπως καταρχάς οι άνθρωποι ζούσαν όταν δημιουργήθηκαν από το Θεό την περίοδο του Αδάμ και Τσέβας, που ζούσαν 800, 700, 900 έως 1000 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια πάλι θα γεμίσει η γη και πάλι οι άνθρωποι θα εξουσιάζουν εφόλης της γης, αλλά θα κυβερνώνται και θα διοικούνται από το βασιλιά και τους Αγίους εν ράβδο σιδηρά. Όμως, όταν λυθούν τα 1000 χρόνια, διαβάζω από το 20ο κεφάλαιο το 7 εδάφιο, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει δια να πλανήσει τα έθνη εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, και να συνάξει όλους αυτούς, των οποίων ο αριθμός είναι πλέον ως η άμμος της θαλάσσης. Άρα θα πλανήσει όλα τα έθνη. Εκεί δεν θα υπάρχει λοιπόν σωτηρία. Για δύο λόγους. Πρώτον, όπως είπαμε, γιατί στην αιώνια ζωή λαμβάνουν μέρος μόνο όσοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, την αρπαγή και την επισύναξη. Και δεύτερον, γιατί όταν θα λυθεί ο διάβολος, όλους αυτούς που απέμειναν στη γη, έχοντας προσκυνήσει τον Αντίχριστο και βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι, στο μέτωπο και τα παιδιά τους, όταν ελευθερωθεί ο διάβολος, θα πλανήσει όλους αυτούς στις τέσσερις γωνιές της γης και θα τους συνάξει να κάνουν πόλεμο εναντίον του βασιλιά των βασιλιάδων. Και ανέβησαν, λέει, επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη και κατέβη πύρα από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος και ο πλανών αυτούς ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι πλέον από την περίοδο την πριν της χιλιετής βασιλείας ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και εκεί μαζί με όλους τους υπόλοιπους θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων, γιατί στην αιώνια ζωή, την αιώνια ζωή θα την κληρονομήσουν όσοι το ονόματά τους βρέθησαν γραμμένα στα βιβλία της ζωής, και είπαμε ότι τα ονόματα τα οποία ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής είναι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, της Εκκλησίας του Χριστού με την αρπαγή και των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Άρα, αγαπητέ Κώστα, δεν θα υπάρχει στην δεύτερη Ανάσταση κανένας που θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Κατά αυτόν τον τρόπο μας ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό και αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κάτι που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. «Προσέχετε λοιπόν», λέγει, «σε εμάς τους χριστιανούς ή σε αυτούς», τώρα την περίοδο αυτή πριν την αρπαγή της Εκκλησίας,
Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιατικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπροσωπών πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι, εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Η προτροπή λοιπόν, η συμβουλή και η εντολή του Χριστού μας είναι να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμεθα για να καταξιωθούμε, να εκφύγουμε με την αρπαγή της Εκκλησίας όλα αυτά τα οποία μέλουν να γίνωση στην εφταετία του Αντίχριστου. Λαμβάνοντας δηλαδή μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει για τους αποθανόντας εν Χριστώ όπως είπαμε, αλλά και για τους ζώντας εν Χριστώ, ώστε να είναι έτοιμοι με τα νέα σώματά τους, καθώς το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία, το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία, να είναι έτοιμοι για να λάβουν μέρος στην αιώνια ζωή όπου θα βασιλεύσουν για 1000 χρόνια επί της γης και μετά τη χιλιετή βασιλεία εις τους αιώνες των αιώνων. Αλλά και στην εφταετία του Αντίχριστου ο Θεός έχει προσδιορίσει μέσα στη μακροθυμία του την απέραντη και πάλι σωτηρία για να δημιουργηθούν οι φίλοι του νυμφίου, να συμπληρωθούν οι φίλοι του νυμφίου, όπως λέγει στην πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, στην πέμπτη σφραγίδα και διαβάζω, στην πέμπτη σφραγίδα που είναι στο κεφάλαιο 6 από την Αποκάλυψη και σελίδα 1090 το εδάφιο 9, «Και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την αμαρτυρία την οποία είχον». Δηλαδή εσφάγησαν γιατί δέχθηκαν το λόγο του Θεού, δέχθηκαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, δέχθηκαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και έχυσε το αίμα του για τις αμαρτίες μας και αναισθήθηκε τη δικαιοσύνη μας και μαρτύρησαν αυτό το λόγο του Θεού. Γι' αυτό και εσφάγησαν από τον Αντίχριστο, οπότε έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες «Έως πότε ο δέσποτα Άγιε και αληθινέ δε γκρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης». Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί η Εκκλησία έχει ήδη αρπαχθεί, δεν βρίσκεται μέσα στις 7 σφραγίδες, δεν βρίσκεται μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου, αλλά ταυτόχρονα η δεύτερη απόδειξη ότι είναι οι εσφαγμένοι της Παλαιάς Διαθήκης είναι η προσευχή τους, η οποία δεν είναι προσευχή ανθρώπων της Καινής Διαθήκης που έλεγαν «Πάτερ, άφες αυτή σου γαρίδαση τυπιούση», αλλά είναι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης που ζητούν εκδίκηση λέγοντας «Έως πότε δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης». Και η απάντηση του Κυρίου είναι «Και εδόθησαν σέκαστον στο λελευκέ και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει αίτιο λίγον έως σου συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωνευθώσει όπως και αυτή στο υπόλοιπο της εφταετίας». Και πότε συμπληρώνονται? Όταν πια έρχεται στο τέλος η μακροθυμία του Θεού και με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους εκβάλλει, αρπάζει, σώζει και αναστήνει, δίδει ανάστημένο και ένδοξο σώμα ο Θεός δια των Αγγέλων του στο τέλος της εφταετίας, δηλαδή πριν έρθει η εκδίκηση του αρνίου η οριστική με τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, με τα ερωτήματά σου σχετικά με την Ανάσταση την πρώτη της ζωής και την Ανάσταση τη δεύτερη της κρίσεως. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήταν μαζί μας. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την επόμενη εκπομπή στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», που είναι η εκπομπή όπου με χαρά πολύ και με προσευχή σχολιάζουμε και απαντάμε τις δικές σας παρατηρήσεις, κρίσεις, σχόλια, διαφωνίες, καθώς μας στέλνετε με email τις απόψεις σας στη διεύθυνση που αναφέρετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή σας ευχόμαστε στο όνομα του Χριστού κάθε ευλογία, πνευματική στα επουράνια,
από τον Χριστό τώρα και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού και σας ευχόμεθα κάθε ευλογία. Αμήν.